Με το δεξί. Επιτέλους ανοίξαμε τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για την αποειδρυματοποίηση των συμπολιτών μας από τη δομή των Λεχενών. Χρειάστηκε η συμβολή όλων σε αυτό, δήλωσε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου στα εγκαίνια των δύο νέων στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης του παραρτήματος ΑΜΕΑ Λεχενών, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα ξεκινήσαμε τα εγκαίνια των δύο πρώτων στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης, έτσι ώστε οι συμπολίτες μας με αναπηρία, με πολύ δύσκολες αναπηρίες, που ζούσαν με τη μοναξιά τους στα Λεχενά, να έχουν μια πολύ πιο κανονική καθημερινότητα. Μια καθημερινότητα συμπεριληπτική σε δύο διαμερίσματα. 8 συμπολίτες μας που προηγουμένως, μέχρι και τις προηγούμενες εβδομάδες, ζούσαν στη δομή μας, μια δύσκολη δομή στα Λεχενά, βγήκαν από τις δομές, είναι στις στέγες, είναι σε μια συμπεριληπτική κοινωνία που όλοι μαζί την δουλέψαμε. Ξεκινήσαμε, είναι μια στέγη η οποία έχει πάρα πολύ υψηλές προδιαγραφές, ένα σπίτι, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι, κάναμε αυτή την αρχή που τόσες δεκαετίες χρειαζόμασταν στα Λεχενά, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με την Υφυπουργό, οι δύο νέες δομές φιλοξενούν 8 άτομα με αναπηρία και στελεχώνονται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Βέβαια, ο πρόεδρος εδώ, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, έχει δρομολογήσει 3 ακόμα στέγες, έτσι ώστε να αποδρυματοποιηθούν ακόμη περισσότερα παιδιά και ενήλικες από την δομή μας στα Λεχενά. Οι δύο έχουν ήδη κατασκευαστεί και είναι έτοιμες, περιμένουμε την οικοσκευή και τη στελέχωση. Η τρίτη είναι στην πορεία της. Και 17 δικαιούχοι, 17 ωφελούμενοι μας από τα Λεχενά, θα πάνε σε στέγες σε άλλες περιοχές στην χώρα. Πρόκειται για σύγχρονες εγκαταστάσεις, οι οποίες πληρούν τους κανόνες λειτουργίας που έχουν θεσπιστεί πρόσφατα για τις μονάδες παιδικής προστασίας και φροντίδας ιδιωτικού δικαίου. Είναι πολύ μια μεγάλη μέρα για την περιοχή, είναι μια μεγάλη μέρα για την Πρόνοια, είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τα άτομα με αναπηρία. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ό,τι αφορά την υπόθεση των Λεχενών και πώς και η χώρα πολλές φορές έτσι έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση λόγω των καταστάσεων των οποίων έτσι βίωνε το Ίδρυμα. Πλέον σκοπός της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού είναι το όραμα της αποειδρυματοποίησης των παιδιών με αναπηρία και ενταγμένα μέσα στην κοινωνία να γίνεται πράξη. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, είναι το πιο σημαντικό ίσως βήμα. Νομίζω ότι μιλάμε για μια συνέργεια κεντρικής πολιτείας, δομών κοινωνικής πρόνοιας και φυσικά τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δευτέρου βαθμού. Είμαστε εδώ, γι' αυτό είμαι και εγώ προσωπικά εδώ, σαν Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και φυσικά ο Δήμαρχος. Και όπου πηγαίνουμε και γίνονται τέτοιες δράσεις, ακριβώς αυτό πρέπει να καταδειχθεί. Μιλάμε για μια πολιτική αποειδρυματοποίηση, η οποία πού κατατείνει, στο να βάλουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά βρίσκονται σε εξαθλειωμένη κατάσταση πολλές φορές και δεν τιμά την ίδια την κοινωνία μας, σε ένα περιβάλλον το οποίο εμείς οι ίδιοι, όπως είπε και ο σεβασμιότατος ο κ. Γερμανός, αυτό που θα θέλαμε και εμείς για τον εαυτό μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι δείγμα πολιτισμού για την ίδια μας την κοινωνία. Ο αγιασμός έγινε από τον τοποτηρητή της Μητρόπολης Ηλίας, πρώην Μητροπολίτη Γερμανό. Όσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Πιστεύω ότι τούτο το καινούριο ίδρυμα, κύριε Υπουργέ, θα είναι πράγματι ένα τέτοιο ίδρυμα, αφού όλοι μας θα το βοηθήσουμε να είναι, να μείνει και να συνεχίσει έτσι την προσφορά. Η Υφυπουργός τόνισε το πόσο σημαντικό είναι να συνεχίζει η πολιτεία να ενισχύει την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία και έκανε λόγο για τα βήματα που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση. 3 χρόνια τώρα, το Υπουργείο και οι συνεργαζόμενοι φορείς εργάστηκαν εντατικά προκειμένου να διασφαλίσουν την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών με αναπηρία στην κοινότητα, την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Όπως τονίστηκε, η αναπηρία δεν είναι ανικανότητα, αλλά μια διαφορετικότητα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας. Επιδίωξη όλων αποτελεί η συμπεριληπτική κοινωνία. Είναι μια προσπάθεια ετών που γίνεται πραγματικότητα. Έχουμε κάθε λόγο λοιπόν να είμαστε χαρούμενοι και έχουμε και μεγάλη χαρά που έχουμε σήμερα εδώ πέρα την αρμόδια Υφυπουργό, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Συγχαρητήρια πραγματικά σε όλους όσους βάλανε ένα λιθαράκι στο να γίνει πράξη κάτι από αυτά τα οποία προσπαθούσαμε πολλά χρόνια. Σίγουρα το ότι βλέπουν τον ήλιο, βγαίνουν έξω βόλτες, έχουν εξειδικευμένο προσωπικό, είναι χώροι καθημερινή που ζούμε εμείς. Σίγουρα όλα αυτά τα βοηθάνε έτσι ώστε να αισθάνονται μέσα σε αυτή την διαταραχή η οποία υπάρχει, όσο να υπάρχει μια του πόνου να απαλύνεται αυτό το οποίο περνάνε και να είναι πολύ
πιο κοντά στην κοινωνία. Πιστεύουμε ότι ήταν πλέον επιτακτική η ανάγκη να γίνει από ιδρυματοποίηση. Οι άνθρωποι στα ιδρύματα δεν περνάνε πολύ καλά. Δεν υπάρχει προσωποκεντρική φροντίδα, δεν υπάρχει εξατομικευμένη υποστήριξη, δεν υπάρχει ατομικότητα, δεν υπάρχει σεβασμός στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, αφού οι άνθρωποι είναι απομονωμένοι, δεν είναι καν μέσα στην κοινότητα.